Πολύ καλός αρχής και άσος. Ο τρίτος άσος. Κώστα. Καλή υποδοχή από τον Βιέιτο. Πρώτος χρόνος. Με τον Χριστόφα. 6-3. Jump service. Πάνω στον Τάκουρη. Θα πάρει την επίθεση ο Μαντέκας. Συνεχίζεται η φάση. Είναι ευκαιρία για την Καλαμάτα με ο Κάμπο. Συνοδεύει ευθεία πίσω τον Εκτρεμίδη. Έχουμε τη συνέχεια λοιπόν του παιχνιδιού. Κανελόπουλος. Με λίγο φιλέ. Απλώνει το χέρι ο Εκτρεμίδης. Δεν αφήνει ανεκμετάλλευτο. Jump service. Μαντέκας πολύ ψηλά. Μαουρίτσιο. Πολύ βαθιά πίσω. Μαζεύουν οι παίκτες όμως του Κέρκη. Περνά ο Κόνστα. Και πάλι με Μαουρίτσιο η επίθεση. Είναι εκεί ο Κόνστα. Καπετανίδης. Ψηλά και out. Και εδώ κλείνει το σετ 25-16. Λικούρεσης. Δυσκολεύει ξανά την υποδοχή του Κέρκη. Και το μπλοκ. Πάντα παρόν για την Καλαμάτα 80. Ευκαιρία με τον Κώστα. Μπλοκ. Απίστευτο μπλοκ από τον Χριστόφα. Με το σινιάλο του Γεροθόδωρου. Καπετανίδης, ο Δαλακούρας στην υποδοχή. Ο Κάμπο για την επίθεση της Καλαμάτας. Πήρε το μπλοκ out. Και κάνει το 25-23 και το 3-1 της Ανόδου. Την Καλαμάτα 80 στη Volley League. Κέρδισε τον Κέρκη και... Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα με τρομερούς παίκτες μέσα, με πολλές προσωπικότητες, αλλά η δικιά μας προσωπικότητα μίλησε παραπάνω σήμερα. Ήμασταν πολύ ομάδα. Θέλαμε να ανταλλάξουμε ενέργεια με αυτόν τον κόσμο που ήρθε εδώ σήμερα μαζί μας και νομίζω δώσαμε την καλύτερη παράσταση για το τέλος. Σήμερα η ομάδα εκπληρώνει το όνειρο ενός ανθρώπου που είχα την τύχη να είναι πατέρας μου. Θέλω να πιστεύω ότι τα καταφέραμε και εμείς καλά και υπόσχομαι ότι με τη στήριξη όλης της πόλης ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Τίποτα όμως. Είμαι στα γήπεδα τώρα πάνω από 20 χρόνια, σε αυτό το γήπεδο συγκεκριμένα και είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται εδώ αυτό. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Εντάξει, έχουμε ένα δάκρυ, η αλήθεια είναι τώρα με τους δύο τραυματισμούς που είχαμε, ειδικά ο Μαουρίτσιο φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί άσχημα. Το ευχόμαστε ότι καλύτερο. Και τι να πω, τα καλύτερα έρχονται. Το καλό είναι ότι όλοι έχουμε μεγάλη όρεξη για του χρόνου. Πετύχαμε πραγματικά κάτι μοναδικό μετά από πολλά χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Τα δικά μου συναισθήματα πραγματικά είναι, είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Βέβαια σαν προπονητής ήξερα ότι αυτή η χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περάσαμε πάρα πολλές δυσκολίες, περάσαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Περάσαμε ένα πρωτάθλημα με μία ήττα και καταφέραμε και βγήκαμε δεύτερη από μία προκήρυξη η οποία πραγματικά είναι λάθος. Αλλά ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι, ακόμα και στο τελευταίο πόντο, ήθελε να μας τη βγάλει την ψυχή. Μας βγήκε η ψυχή, αλλά τελικά καταφέραμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο για την πόλη μας.